γίνουν εκλογές. Ας δούμε λοιπόν λίγο και αυτή την πολιτική κατάσταση στη χώρα με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Κρυθαρίδη, του εκπροσώπου τύπου του Μέρα 25. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρυθαρίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλένιτς, και καλό μεσημέρι και στις ακροάτρες και τους ακροατές σας. Μόνο να σας πω ότι πλέον δεν είμαι έτσι τυπικά εκπρόσωπος τύπου, διότι έχω παραδώσει τα καθήκοντά μου για να είμαι και εγώ υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές εδώ στη Θεσσαλονίκη, από όπου και... Άρα να αλλάξουμε, άρα καλά που μας διορθώσατε, να είστε καλά, ζητώ, απολογούμε εγώ για αυτό το λάθος. Υποψήφιος βουλευτής ο κύριος Κρυθαρίδης στην πρώτη Θεσσαλονίκη, είπατε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, κύριε Κρυθαρίδη, δεν μπορεί να είναι άλλη η πρώτη ερώτηση στον πρώην εκπρόσωπο τύπου του Μέρα 25 και νυν υποψήφιο βουλευτή από την ημερομηνία των εκλογών. Δεν γνωρίζω αν έχετε βγάλει ανακοίνωση ως Μέρα 25 για αυτό, για αυτή την ανακήρυξη. Αν δεν έχετε βγάλει, θα ήθελα την πρώτη τοποθέτηση του κόμματος για την 21η Μαΐου. Δεν έχουμε βγάλει κάποια ανακοίνωση προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά, πριν από λίγο που ήταν ο γραμματέας του Μέρα 25 στην έξω από τη γαλλική πρεσβεία, σε σχετική κινητοποίηση, την οποία κάνουμε, διότι σήμερα υπάρχει και μία ακόμα απεργία του γαλλικού λαού απέναντι στο συνταξιδοτικό νομοσχέδιο του κ. Μακρόν. Αυτό το οποίο δήλωσε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης και αυτό το οποίο πιστεύουμε κιόλας, κύριε Καλέτσιο, είναι πως για μας, ακόμα και πριν από την τραγωδία έτσι, στα Τέμπη, ήταν δεδομένο πως ο Πρωθυπουργός θα εξαντλούσε τα περιθώρια του να φτάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, με τις πρώτες εκλογές να γίνονται στα μέσα του Μαΐου και τις δεύτερες να πηγαίνουν αρχές Ιουλίου, είναι κάτι το οποίο αποκλείει σε μεγάλο βαθμό νέους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό, στον επισκεπτισμό. Ξέρετε πολύ καλά, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος φεύγει από τις περιοχές του για να εργαστεί εκεί, και αυτός είναι και ο λόγος που θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό γίνεται και μια επιλογή στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης αυτή η συγκεκριμένη τοποθέτηση χρονική των εκλογών, και μάλιστα καλούμε κιόλας, θα σας πω, να υιοθετήσει η κυβέρνηση την τροπολογία την οποία έχουμε καταθέσει, για να μπορούν οι νέες και οι νέοι εργαζόμενοι να ψηφίζουν στον τόπο εργασίας τους. Όπως γίνεται, ξέρετε πολύ καλά, όταν πηγαίνουμε στρατό ως φαντάρι, ψηφίζαμε σε ειδικούς καταλόγους στην περιοχή όπου υπηρετούσαμε. Αντίστοιχα, υπάρχουν κατάλογοι για δικαστικούς, για αστυνομικούς, για διάφορους οι οποίοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο δεκτό, διότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το μέλλον αυτής της χώρας από τις αποφάσεις για τις ίδιες τους τις ζωές. Μάλιστα, είναι σαφές αυτό που λέτε, ότι είναι επιλογή στρατηγική της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να γίνει η εκλογική διαδικασία όσο πιο κοντά στο καλοκαίρι, το αναφέρατε. Πώς μπορεί αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσει ένα ακόμα μικρό της αντιπολίτευσης, το οποίο σύμφωνα και με όλες τις ενδείξεις έχει έρισμα, ειδικά σε αυτές τις μικρές κοινωνίες? Τι θα κάνετε εσείς, εκτός από την τροπολογία, γιατί η τροπολογία μπορεί να περάσει, μπορεί να μην περάσει, αλλά υπάρχει και η πολιτική στρατηγική ενός κόμματος. Τι θα επιλέξετε, προς τα πού θα κινηθείτε, κύριε Κρυθαρίδη? Κοιτάξτε, η πολιτική μας στρατηγική και στο πλαίσιο αυτό ακριβώς που αναφέραμε θα είναι να πείσουμε ακριβώς αυτόν τον κόσμο, να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι ακόμα κι αν δεν περάσει μια τέτοια, όπως λέτε, τροπολογία, κατά πάσα πιθανότητα έτσι αυτό θα συμβεί, αφού πιστεύουμε και όλος ότι αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι πρέπει, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουν άλλους να αποφασίσουν για αυτούς. Να πείσουμε όλον αυτόν τον κόσμο, κύριε Καλέτσικο, που από το 2015 και μετά, με τη συνθηκολόγηση τότε της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μπήκε σε μια λογική ότι τελικά δεν υπάρχει εναλλακτική, τελικά η φτωχοποίηση και όλη αυτή η λαϊλασία την οποία βιώνουμε είναι μονόδρομος. Και αυτός ο κόσμος, ο οποίος επίσης έζησε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, τα πάνδυνα πραγματικά μέσα από τη νέα για μας λιτότητα που είχε και με την μορφή της ακρίβειας, μέσα από τον άκρατο αυταρχισμό, με τις πολιτικές της καθημερινής καταστολής, με τους πληστηριασμούς που έχουν γίνει κανονικότητα, με τους λογαριασμούς έτσι που παθαίνουμε εγκεφαλικό για να τους ανοίξουμε, με το σούπερ μάρκετ, με όλα αυτά τα οποία είναι πραγματικά πολύ καθημερινά, πολύ πρακτικά, πολύ απτά. Και αν ένα πράγμα δείχνουν, κύριε Καλέτσιο, είναι πως τελικά από καμία κρίση δεν βγήκαμε, πως δυστυχώς η οικονομική πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον πολίτο κόσμο, και αυτός ο κόσμος είναι που πρέπει να επιλέξει για μας το Μέρα 25 και τη Συμμαχία για τη Ρήξη, διότι αλλιώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα από διαχειριστικού τύπου τάχα μου δίθεν αλλαγές να μπορέσει όντως να υπάρξει ένα
μέλλον και μια προοπτική και για τον τόπο και για την ίδια την κοινωνία. Το ερώτημα που τίθεται, κύριε, που θα θέλω να σας θέσω το συγκεκριμένο, φαντάζομαι έχετε υπόψη σας η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη που έδωσε στην Στερεά Ελλάδα στη Λαμία. Μίλησε για ένα κόμμα, αλλά πολλά χρώματα. Ταυτόχρονα είναι κάθετα αντίθετος ως προς την απλή αναλογική. Πώς εξηγείτε εσείς, πώς μπορείτε να μεταφράσετε αυτό τον όρο, ένα κόμμα, αλλά πολλά χρώματα μέσα σε αυτό το κόμμα? Το χρώμα, κύριε Καλέτσιο, για μας είναι ένα και είναι ενιαίο. Είναι το χρώμα αυτών των μνημονιακών πολιτικών που είτε έχουν το γαλάζιο χρώμα της παράταξης της κυβερνητικής του κυρίου Μητσοτάκη, είτε έχουν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εννοεί ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει εγκολπώσει μια μερίδα στις τάξεις του, είτε έχει και άλλα χρώματα, όπως ξαναλέω, και το χρώμα της προηγούμενης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγει τον έναν και μόνο τρόπο και δρόμο που δεν είναι άλλος από την εφαρμογή αυτών των ασφιχτικών οικονομικών πολιτικών της λιτότητας που έχουν οδηγήσει και περίπου 1 εκατομμύριο νέους μας στο εξωτερικό, αυτό το φεγγείο το οποίο δεν έχει τελειώσει και δεν έχει σταματήσει. Διότι ξέρετε, χθες ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτά τα οποία αναφέρατε, για μας είπε και πολλά ψέματα. Είπε ότι δημιούργησε νέες καλές θέσεις εργασίας, ότι δημιούργησε νέες μεγάλες φοβερές και τρομερές επενδύσεις, ότι τάχα μου δήθεν ανέσχεσε τον brain drain. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Ο κόσμος συνεχίζει να βλέπει αυτή την οικονομική δυστοπία και μάλιστα θα σας πω ότι και με τα νέα οικονομικά δεδομένα, ασχέτως του τι συμβαίνει και παγκοσμίως, που τα βλέπετε και πολύ καλά και τα ξέρετε, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα ενός δημοσίου χρέους στα 400 δισεκατομμύρια, ενός ιδιωτικού άλλο τόσο και ενός ΑΕΠ το οποίο και συρρυκνωμένο είναι χωρίς πραγματικά να έχουμε ούτε επενδύσεις ούτε καλές ποιοτικές θέσεις εργασίας, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε για την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς θεωρούμε ότι το 5ο μνημόνιο, ιδιαίτερα και μετά την μη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συμφώνου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δεδομένο, είναι πρώτον πυλών και καλούμε τον κόσμο. Όχι με τη λογική της ανάθεσης, διότι ξέρετε πολύ καλά η ανάθεση δοκιμάστηκε και απέτυχε, αλλά με τη λογική του να στηρίζει καθημερινά και ενεργητικά αυτό το εγχείρημα και αυτή τη συμμαχία την οποία κάνει αυτή τη στιγμή το Μέρα25 πρωτίστως με την ίδια την κοινωνία, για να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές στην πράξη. Όχι για να βάλουμε πλάτη, ούτε για να ανεχτούμε καμία με το ένα, ξαναλέω, με το άλλο πρόσημο, συνέχιση αυτών των πολιτικών. Κύριε Κρυθαρίδη, κλείνοντας, προφανώς και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις μετρήσεις, η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγει από την πρώτη Κυριακή και κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Εσείς θα κινηθείτε στο θέμα των συνεργασιών, εάν και εφόσον αποφασίσετε να συνεργαστείτε, με βάση το ποσοστό που θα πάρετε, εάν βεβαίως είστε πάνω από το όριο του 3%, τι θα παίξει ρόλο σε εσάς σε μια πιθανή συνεργασία μιας λεγόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας, όπως την έχει ορίσει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς είμαστε ένα κόμμα αρχών και με βάση αυτό πορευόμασταν και πορευόμαστε. Ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε και μαζί, ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουμε θέσει από το συνέδριό μας ένα πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο, 7 σημεία πολιτικών τομών για μας, το οποίο επί της ουσίας πάνω σε αυτό και μόνο με βάση αυτό μπορούμε... Με ακούτε, συγγνώμη. Ναι, σας ακούμε, κύριε Κρυθαρίδη, παρακαλώ, ναι. Πάνω σε αυτό και μόνο με αυτό μπορούμε πραγματικά να κάνουμε την οποιαδήποτε συζήτηση. Αυτή η συζήτηση όμως, κύριε Καλέτσι, έχουμε τονίσει κατά επανάληψη ότι μπορεί να γίνει μόνο προεκλογικά. Μπορεί να γίνει χωρίς, τιμώντας όντως και την απλή αναλογική αν θέλετε, διότι αυτό είναι και ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο θέσατε και πριν και από την σκοπιά του κυρίου Μητσοτάκη. Εάν δεν γίνει προεκλογικά αυτή η συζήτηση και δεν έγινε με επιλογή της ίδιας αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμείς δεν θα μπούμε σε καμία συζήτηση μετά τις εκλογές απλώς για ένα μοίρασμα θέσεων, υπουργικών θόκων, αυτοκινήτων και όλα τα σχετικά, τα οποία πραγματικά δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν το να συμφωνηθούν σε ένα πολιτικό πλαίσιο 5 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα και τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να απαλλάξουν τον κόσμο από αυτή την οικονομική δύναμη την οποία ζει. Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτό, εμείς δεν θα μπούμε μετά τις εκλογές σε καμία τέτοιου τύπου συζήτηση, όποιο ποσοστό και αν έχουμε, όποιες αν θέλετε καταστάσεις και αν διαμορφωθούν. Το ρωτάω αυτό, κύριε Κρυθαρίδη, ξέρετε γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ακυβερνησίας, γιατί με την απλή αναλογική μήπως η χώρα περάσει σε ένα άλλο πλαίσιο, γι' αυτό το ρώτησα, γιατί ο κίνδυνος ακυβερνησίας πολλές φορές είναι καταστροφικός.
Καταλαβαίνω τι λέτε, απλά θα σας πω ότι ακριβώς για να τιμήσεις όμως την απλή αναλογική, την οποία εμείς την πιστεύουμε. Σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς θεωρούμε ότι όντως πρέπει να υπάρξει έτσι, η απλή αναλογική και να υπάρχει και να εφαρμόζεται. Αλλά για να γίνει αυτό, σε μια χώρα με ένα σύνταγμα που προβλέπει τα περιβόητα τριήμερα, αυτό απαιτεί και προαπαιτεί την προγραμματική προεκλογική συζήτηση και σύγκληση. Αλλιώς, όντως οδηγούμαστε σε αυτό το οποίο είχε πει ο κ. Μητσοτάκης πέρυσι στη ΔΕΡ, σε λογικές τερατογένεσης. Ή στη συνέχιση της ίδιας διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, που και αυτή για μας μια τερατογένεση είναι, να λάβουμε υπόψη μας τα τραγικά αποτελέσματα για τους Έλληνες πολίτες. Άρα γι' αυτό το λόγο εμείς επιμείναμε ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Δυστυχώς όμως, ξαναλέω, άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ακόμα και σήμερα, και χθες ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά σε σχετική παρουσία του, επανέλαβε επί της ουσίας ότι οτιδήποτε το παραπέμπει για μετά τις εκλογές. Εμείς είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και δεσμευμένοι στο συνεδριό μας ότι μετά τις εκλογές δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία τέτοιου τύπου συζήτηση. Κύριε Κρυθαρίδη, απολογούμε για μία ακόμη φορά που δεν ανέφερα ότι είστε υποψήφιος βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης του Μέρα 25. Εύχομαι προσωπική επιτυχία σε αυτόν τον δύσκολο πραγματικά εκλογικό αγώνα και καλή επιτυχία γενικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.